Καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που χειρίστηκε διαχρονικά η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Πρόκειται για την εξάρτηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε συστηματικά ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κυρίως σε εταιρείες σε περιοχές της Αττικής, της Βιωτίας, της Φτιώτιδας και της Εύβοιας. Για την πλήρη αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την 4 και 5 Μαΐου οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δύο ξεκλειμάτων καταζωής και ιδιοκτησίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συλλάβαμε 15 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 4 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για 14 συμμεταπούς, ομογενείς από πρώην ανατολικές χώρες, ηλικίας από 18 έως 40 ετών, καθώς και 26χρονο υπήκοο Αλβανίας. Ταυτοποιήσαμε 5 ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επίσης συμμεταπούς, ομογενείς από πρώην ανατολικές χώρες, ηλικίας από 20 έως 30 ετών. Εξηκνιάσαμε μέχρι τώρα 145 υποθέσεις, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για διακρύβωση και άλλων εκκρεμών υποθέσεων. Διενεργήσαμε 19 έρευνες που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 αυτοκίνητα, 15.000 ευρώ, μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας, πλήθος φορητών υπολογιστών και GPS, καθώς και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Ο απολογισμός αυτός έρχεται να προσθεθεί στο ενεργητικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα από τις αρχές του Απριλίου έχει καταφέρει να εξαρθρώσει 21 εγκληματικές ομάδες που καλύπτουν το φάσμα του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Να συλλάβει 1.143 δράστες διαφόρων εγκληματικών πράξεων και να εξηχνιάσει 515 σημαντικές υποθέσεις όπως 10 ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών, 454 ληστείες και κλοπές και άλλα αντικείμενα. Την υπόθεση που παρουσιάζουμε σήμερα θα σας αναπτύξει ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφύρης και στο τέλος τόσο ο ίδιος όσο και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης δύο ξεκλειμάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, αστυνομικός διευθυντής Γεώργιος Παπασυπάκης, θα απαντήσουν σε κάθε διευκρινιστική ερώτησή σας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα εισαγωγικά να τονίσω ότι η εξάρτηση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης συγκεντρώνει αναλογικά τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που πράγματι την κατατάσσουν στις σημαντικότερες υποθέσεις και μια από τις δυσκολότερες στον τομέα των ερευνών, του εντοπισμού και της σύλληψης των δραστών που έχουν χειριστεί οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Εγκλημάτων Καταδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης δύο ξεκλειμάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και τη Συνδρομή των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, επετεύχθη η πλήρης εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στους νομούς Αττικής, Βιωτίας, Φτιώτιδας και Εύβοιας και στις περιοχές Ασπρόπυργου, Αχαρνών, Άνω Λιωσίων, Κοροπίου, Μακροπούλου, Γέρακα, Αυλώνας, Χηματαρίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Φιβών και Χαλκίδας, όπου διέπραταν ληστείες και διακεκριμένες κλοπές σε εταιρείες από τις οποίες αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρήματα, τιμαρφή και κοσμήματα, καθώς και οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την διάπραξη των αξιόπινων πράξεων και στη συνέχεια τα πυρπολούσαν για να καλύψουν τα ίχνη τους. Συνελήφθησαν 15 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 4 αρχηγικά, οι μεδαπή ομογενείς από πρώην ανατολικές χώρες και 26χρονος υπήκοος Αλβανίας. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν 5 ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι μεδαπή ομογενείς από πρώην ανατολικές χώρες, οι οποίοι αναζητούνται. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 145 υποθέσεις, εκ των οποίων 58 ληστείες σε εταιρείες
οικίες και σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας καπικών ειδών, 4 απόπειρες ληστείων, 52 διαρρήξεις εταιριών, 6 απόπειρες διαρρήξεων, 24 κλοπές οχημάτων και 27 εμπρισμοί οχημάτων. Διενεργήθηκαν 15 έρευνες σε οικίες και 4 έρευνες σε κοντέινερ κατοικίες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την διάπραξη των εγκληματικών τους πράξεων, τα 3 εκ των οποίων παρουσίαζαν εμφανή ίχνη παραποίησης. Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ περίπου, πλήθος κοσμημάτων μεγάλης χρηματικής αξίας, κυνηγετικό όπλο και φυσίγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεγάλος αριθμός δεματικών, τα γνωστά τα ΙΡΑΠ, αυτοσχέδιες μεταλλικές κατασκευές σαν είδη καρφιών για το σκάσιμο των ελαστικών, ρούχα που χρησιμοποιούσαν σε περιπτώσεις ληστείων και διαρρήξεων, παιχνιδομηχανές PlayStation, μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών συσκευών, καρτών SIM και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό όφελος που είχαν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους σε δεκάδες επιπλέον παρόμοιες ληστείες και διαρρήξεις με παρόμοια μεθοδολογία σε διάφορες περιοχές της Αττικής και άλλων νομών. Όπως προέκυψε από την ερευνητική διαδικασία το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο, τόσο στο στάδιο της οργάνωσης και του σχεδιασμού, όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης των εγκληματικών του δραστηριοτήτων, λειτουργούσε με διαδικασίες που προσυδειάζουν απόλυτα στα πρότυπα οργανωμένων διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων. Συγκεκριμένα, και όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διέθετε κεντρική δομή και ιεραρχική διάθρωση. Λειτουργούσε με καθορισμένο σχεδιασμό και μεθοδολογία. Κατανέμονταν σε 4 υποομάδες με διαφορετικούς επιχειρησιακούς συντονιστές. Κάλυπτε όλο το πλαίσιο της εγκληματικής της δράσης με επιμερισμό ρόλων, ενώ τα μέλη της είχαν απόλυτη αφοσίωση και προσήλωση στους στόχους της οργάνωσης. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, ειδικεύονταν στη διάπραξη ληστείων και διακεκριμένων κλοπών, κυρίως από εταιρείες από τις οποίες αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, λειτουργώντας με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Ενδεικτικό του οργανωμένου τρόπου λειτουργίας τους είναι το γεγονός ότι για την διευκόλυνση των εγκληματικών τους πράξεων είχαν προβεί στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και συγκεκριμένα είχαν προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα μέσα και διαρρηκτικά εργαλεία, λωστούς, βαριοπούλες, κατσαβίδια, μαχαίρια, τροχούς, για να καταφέρουν να παραβιάζουν τις θύρες εισόδου των εταιριών και τα χρηματοκιβώτια. Είχαν εφοδιαστεί με οπλισμό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένα από τα μέλη της οργάνωσης έφεραν πυροβόλα όπλα και πολεμικά αντιφέκεια τύπου καλάζικο, ενώ στον εξοπλισμό τους είχαν και φορητούς ασυρμάτους για να παρακολουθούν τις συχνότητες της αστυνομίας. Ως ορμητήριό τους χρησιμοποιούσαν την περιοχή των Αχαρνών και συγκεκριμένα τον οπλισμό του στρατοπέδου Καποτά, όπου συγκεντρώνονταν πριν και μετά από κάθε ενέργεια. Εκεί υπήρχαν κοντέινερ που χρησιμοποιούσαν ως πρισφύγετα και καβάτσες, αφού σε αυτά απέκρυπταν τα μέσα που τους διευκόλυναν στην τέλεση των αξιόπινων πράξεων και σε κάποιες περιπτώσεις τα κλοπημαία. Ως προς τους χρόνους δράσης, επέλεγαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 2 με 5 τα ξημερώματα. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα και ασκούσαν σωματική βία σε βάρος του προσωπικού φύλαξης ή ατόμων που έβρισκαν στους χώρους των στόχων του, ενώ δρούσαν με χαρακτηριστική ψυχραιμία ακόμη και όταν ενεργοποιούνταν τα συστήματα συναγερμού. Μάλιστα, σε περίπτωση εντοπισμού τους από αστυνομικούς, δεν δίστασαν να κάνουν χρήση των πυροβόλων όπλων τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση, αδιαφερόντας για το επερχόμενο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά της επικίνδυνοτητάς τους είναι τα περιστατικά.
οι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών της αμέσου δράσεως την 9 πρώτου 2017 στη μεταμόρφωση μετά από διάρρηξη σε εταιρεία. Οι πυροβολισμοί και ο εμβολισμός οχήματος της ΟΠΚΕ την 7 Τρίτου 2017 στην περιοχή Άνω Λιωσίων μετά από διαδοχικές ληστείες σε δύο εταιρείες και οι πυροβολισμοί εναντίον ιδιοκτήτη οικίας την 22 Εβδόμου 2016 στα Μέγαρα κατά τη διάρκεια ληστείας σε οικία και γραφεία εταιρεών. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια ληστείας την 28 Πρώτου 2016 σε γραφεία εταιρείας ο φύλακας πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα από τους δράστες, ο οποίος απεβίωσε την 12 Πρώτου 2017 στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ την 25 Οκτώβου 2016 κατά τη διάρκεια ληστείας σε άλλη εταιρεία στην προσπάθειά τους να χτυπήσουν με αυτοκίνητο τον ιδιοκτήτη, αυτός πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό με καραμπίνα που κατήχε νόμιμα. Από τα πρώιμα στάδια της έρευνας, διαγνώσαμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και τεράστιες δυσκολίες για την εκπλήρωση του αντικειμενικού μας σκοπού που ήταν ο εντοπισμός και η πλήρη αποδόμηση του εγκληματικού αυτού δικτύου. Συγκεκριμένα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τηρούσαν πιστά συνωμοτικούς κανόνες και κώδικες στις μεταξύ τους επικοινωνίες, ενώ χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνικές για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ειδικότερα οι δράστες χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποιημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, τις οποίες άλλαζαν συνεχώς. Για την συνεννόηση, τη λήψη οδηγιών και την καθοδήγηση των μελών τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις για τους ίδιους, καθώς και κώδικες για την κίνηση ή τη δράση τους ή τις κινήσεις των αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, σε όλα τα στάδια των ενέργειών τους, από την προπαρασκευή των πράξεων, την κατόπτευση των στόχων, τη διάπραξη των ληστείων έως και την διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν συνεργούς τους που λειτουργούσαν ως προκοπή και τσιλιαδόροι με οχήματα ιδιοκτησίας τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν οχήματα που αφαιρούσαν από την εταιρεία ή το φύλακα, καθώς και οχήματα που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε ιδίου τύπου μάρκας και χρώματος αυτοκίνητο, ώστε να καθίσταται σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός. Σε αυτά τα οχήματα τοποθετούσαν τα χρηματοκιβώτια που αφαιρούσαν και στη συνέχεια τα πυρπολούσαν, ώστε να εξαφανίσουν τυχόν ίχνη που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους. Ενώ επιπλέον χρησιμοποιούσαν καρφιά για να αποτρέψουν πιθανή καταδίωξή τους από αστυνομικά οχήματα, όπως την 1η Πέμπτου 2017 στο σταθμό διοδίων της Αττικής Οδού στις Αχαρνές. Κατά την διάπραξη των ληστείων και των κλοπών, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες κουρφέης, μαντήλια και κουκούλες στο κομφά τους, ενώ φορούσαν γάντια για να μην αφήνουν ίχνη. Σε περιπτώσεις που αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις περιοχές όπου διέμεναν ή κινούνταν ή κατά τις μετακινήσεις τους, ανέστελαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δράση τους. Παράλληλα, λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού των διοκτικών αρχών με συνεχές αλλαγές κατοικιών και κρυσφύγετων δρομολογίων, τηλεφωνικών αριθμών και μεθόδων επικοινωνίας, καθώς και με στρατολόγηση νέων ατόμων, ώστε να καθίσταται δυσχερής η ταυτοποίηση των μελών της οργάνωσης. Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης σε πολλές περιπτώσεις είχαν συγγενικούς δεσμούς ή φιλικές σχέσεις, γεγονός που διατηρούσε και ενίσχυε τη δομή και τη μεταξύ τους συνοχή. Εμείς από τη μεριά μας αναλύσαμε συνδυαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης. Σχεδιάσαμε μεθοδικά τις έρευνές μας και εφαρμόσαμε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο. Προσεγγίσαμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση και αξιοποιήσαμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα σε συνδυασμό με ειδικές ανακριτικές τεχνικές και χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού. Με τη διαδικασία αυτή σκιαγραφίσαμε προοδευτικά το εγκληματικό προφίλ της οργάνωσης και καταφέραμε να συλλέξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας έδωσαν την δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε
τη δράση των μελών της και να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία τους. Ακολούθως σε χρόνο και τόπους που κρίθηκαν ως οι πλέον κατάλληλοι, καταφέραμε να συλλάβουμε 15 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με ευνηδιαστικές αστυνομικές επιχειρήσεις που δεν τους άφησαν περιθώριο για δεύτερες σκέψεις. Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να θέσουμε τέρμα στην πολυσχηδή δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τα μέλη της με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, πλαστογραφίες πιστοποιητικών, εμπρισμούς κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της ομοθεσίας για τα όπλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμπλεκομένων έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές για σοβαρά εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπερες ανθρωποκτονιών και σωρία υποθέσεων, ληστειών και κλοπών. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η εξάδρωση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης προσέθεσε στον ελληνικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μια ακόμα σημαντική επιτυχία, η οποία οφείλεται κυρίαρχα στον επαγγελματισμό του προσωπικού μας που προσφέρει ένα σημαντικό έργο προστατεύοντας και υπερωτώντας το κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστώ.